Σας ευχαριστώ και σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Είναι γεμάτο, ο χώρος. Αυτό με αγχώνει λιγάκι, γιατί μάλλον πρέπει να τα αποκριθώ σε προσδοκή. Εγώ νομίζω έχω ή τις βάζω στο μυαλό μου. Παύλος Ζαρογιάννης λέγομαι, να συστηθώ πρώτα. Εγώ είμαι προσωποκεντρικός και φόβος βιωματικός και από τα ιδρυτικά μέλη εδώ της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας από το 1998. Θα σας παρουσιάσω και τους συνομιλητές, που είναι αλφαβητικά, να πω δύο λόγια για τον καθένα. Μην μπορείτε να πείτε κι εσείς, να μην μιλάω μόνο εδώ, να πείτε κι εσείς. Ξεκινάμε με μια για Μαρέλου. Ψυχοθεραπεύτρια Γκεστάλτ και ιδρυτικό μέλος του Γκεστάλτ Φοντέξου. Επόπτρια και εκπαιδεύτρια. Ο κύριος Θανάσης Γεωργάς. Είμαι ψυχίατρος, ψυχοθεραπευτής της Ελληνικής Εταιρείας Designs Analysis. Τι είναι αυτό, θα φανεί ίσως πάλι. Επίσης είναι η κυρία Γεωργαντά. Καλημέρα και από μένα. Προσωπώ την Ελληνική Εταιρεία Πραξιακής Ψυχολογίας Γίγνεσθε. Είναι εδώ και οι δύο συνειδητές και συνάδελφοι, ο Αλέξης Χαρισιάδης και η Κατερίνα Ζήμνη. Και παρακαλώ, όταν θέλουν να προσφέρουν επικίνδυνοι τις δικές τους απόψεις, θα σας απολαύσουν. Και επίσης η κυρία Κεφαλοπούλου, Μαρία. Ευχαριστώ πολύ, Παύλο, για την πρόσκληση. Όπως λες και εσύ, είσαι προσωποκεντρικός και φόβος. Εγώ είμαι προσωποκεντρική ψυχοθεραπεύτρια, δόκτρια και εκπαιδεύτρια στο κολέγιο ICLS, το οποίο είναι η μεταξέλιξη και η διεύρυνση του κέντρου, στο οποίο αναφέρθηκε και ο κ. Μουσχονάσης στην αρχική του εισήγηση. Και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που είμαι εδώ σήμερα για να μιλήσουμε και να δούμε τι γίνεται με την φαινομενολογική προσέγγιση. Ζητήσαμε περισσότερα μικρόφωνα για ένα συγκεκριμένο λόγο. Όταν σκεφτήκαμε να κάνουμε αυτό το στρογγυλό τραπέζι, δεν θέλαμε να κάνουμε ο κάθενας από εμάς 10 λεπτά ή ένα τέταρτο μία εισήγηση μόνος του. Επειδή στη φαινομενολογία πάρα πολύ μεγάλο ρόλο παίζει αυτό που λέγεται διάλογος και συνομιλία, θέλαμε να μην έχουμε εισηγήσεις, αλλά να κάνουμε όσο είναι δυνατόν έναν ελεύθερο διάλογο μεταξύ μας και με εσάς. Οπότε γι' αυτό χρειάστηκαν και άλλα μικρόφωνα, δεν θα μιλάει ο καθένας μόνος του. Απλά θα προσπαθήσουμε να συνομιλήσουμε και να πούμε τι μας συνδέει και τι μας διαφοροποιεί 5 εταιρείες, οι οποίες όλες έχουν σαν κοινή τους βάση τη φαινομενολογία και τη φαινομενολογική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία. Ήδη αυτό γίνεται εδώ και κάποια χρόνια, ήδη δηλαδή εμείς ως Ελληνικό Κέντρο Focus μαζί με το Γίγνεσθε και την υπαρξιακή ανάλυση, την Designs Analysis, ήδη προσπαθούμε να έχουμε έναν διάλογο εδώ και χρόνια μέσα από κοινά σεμινάρια, ημερίδες και περιοδικό που βγάζουμε. Είναι η δεύτερη φορά που προσπαθούμε να κάνουμε έναν κοινό διάλογο. Όταν έγινε το Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ψυχοθεραπείας πριν από λίγα χρόνια, είχαμε πάλι μαζί με την εταιρεία Gestalt, το Gestalt Foundation, ένα στρογγυλό τραπέζι. Και φέτος είμαστε χαρούμενοι που έχουμε μαζί μας και τη Μαρία Κεφαλοπούλου από το ICPS. Οπότε θα θέλαμε, πέρα από το να θα προσπαθήσουμε να αφήσουμε λίγο χρόνο στο τέλος για ερωτήσεις, δεν είναι όμως μόνο αυτό. Εάν σε κάποια στιγμή της συζήτησης θελήσετε ή έχετε την έντονη επιθυμία ή και τη λιγότερα έντονη να κάνετε κάποιο σχόλιο, κάποια παρατήρηση ή και κάποια ερώτηση, μπορείτε, όχι σας δίνουμε το δικαίωμα ή την ελευθερία ή την άδεια, αλλά θα θέλαμε να έχουμε όπως και μεταξύ μας και με εσάς έναν διάλογο ή τουλάχιστον να προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτό το διάλογο. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Εγώ. Ωραία. Η πρώτη σκέψη που κάναμε κάποια στιγμή είναι όταν λέμε για φαινομενολογία στην ψυχοθεραπεία,
να δούμε τι εννοούμε με αυτό και να δούμε ίσως ποιο είναι το ένα ή δύο, αλλά το κοινό χαρακτηριστικό που μας ενώνει και που μας φέρνει κοντά ως διαφορετικές φαινομενολογικές προσεγγίσεις. Σε μία άτυπη συζήτηση που είχαμε κάποια στιγμή, σκεφτήκαμε ότι ένας πολύ βασικός όρος στις όλες τις φαινομενολογικές προσεγγίσεις είναι ο όρος εμπειρία. Το θέμα είναι όμως βέβαια να δούμε τι εννοούμε εμείς στη φαινομενολογία ή στη φαινομενολογική προσέγγιση, τι εννοούμε με αυτόν τον όρο, πώς τον καταλαβαίνουμε και ενδεχομένως πώς δουλεύουμε με αυτό. Γιατί ο όρος εμπειρία είναι όρος κλειδί, είναι βάση για μας. Μαζί με τον όρο εμπειρία εμείς χρησιμοποιούμε και τον όρο βίωμα, αλλά αυτό είναι λίγο πιο μετά. Αλλά μπορούμε να ξεκινήσουμε από τον όρο αυτό, εμπειρία. Τι καταλαβαίνουμε με αυτόν τον όρο ενδεχομένως και πώς δουλεύουμε με αυτόν στην ψυχοθεραπεία. Ένα πρώτο σημείο, έτσι όπως εγώ το καταλαβαίνω. Ακούγεται? Έλεγα λοιπόν ότι ένα πρώτο σημείο, έτσι όπως εγώ το καταλαβαίνω, είναι ότι αυτό που αποτελεί ένα κατεξοχήν κοινό έδαφος ανάμεσα σε όλες τις φαινομενολογικές προσεγγίσεις είναι η έμφαση που δίνουν στην άμεση προσωπική εμπειρία του θεραπευόμενου. Τι είναι η εμπειρία, τι επισέρχεται στην εμπειρία, μπορούμε να το δούμε παρακάτω. Αλλά θα το βλέπαμε καταρχήν ότι η θεραπευτική κατεύθυνση έχει να κάνει προς την διευκόλυνση του θεραπευόμενου να κάνει μία στροφή ο ίδιος και να προσέξει την ίδια του την προσωπική εμπειρία, να του γίνει θέμα, να του γίνει ερώτημα η προσωπική του εμπειρία και ο τρόπος που εμπειράται τα πράγματα, τα φαινόμενα. Συνεχίζοντας πάνω στο ίδιο σκεπτικό, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ακριβώς και εμείς το γίνεστε στην Ελληνική Εταιρεία Επαξιακής Ψυχολογίας δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στην εμπειρία, ας το πούμε σε αντιπαραβολή με την ερμηνεία. Θεωρούμε ότι ένα πράγμα που χρειάζεται να μπορέσει να βάλει κανείς σε παρένθεση είναι τις ιδέες του και τις προκαταλήψεις του και τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος αντιλαμβάνει τα πράγματα και να μπορέσει να σταματήσει να κάνει αυτό που όλοι κάνουμε πολύ φυσιολογικά και έχουμε ανάγκη ως όντα να ερμηνεύουμε τις καταστάσεις για να μπορέσουμε ακριβώς να ακούσουμε, να είμαστε εκεί και να ακούσουμε το πώς ο θεραπευόμενος βιώνει την πραγματικότητά του. Μην υποθέτοντας ότι γνωρίζουμε εμείς εκ των προτέρων τι εννοεί με τις λέξεις τις οποίες χρησιμοποιεί. Επομένως, η στροφή προς την εμπειρία έχει ακριβώς να κάνει αυτό το πολύ βασικό, έχει αυτό το πολύ βασικό στοιχείο, όπως είπε και ο κ. Γεωργάσος, ώστε να εστιάσει πιο πολύ ο ίδιος σε αυτό που βιώνει. Όχι πολύ μακριά, νομίζω, από αυτό που θα μας πει ίσως και ο κ. Ζερογιάννης με τη βιωμένη εμπειρία, αυτό που είναι το βίωμά του. Και φυσικά το βίωμά του δεν είναι μόνο νοητικό, είναι κατά βάση σωματικό και συναισθηματικό. Επομένως, το να μπορέσει να μιλήσει όλο και πιο πολύ και να διερευνήσει ο ίδιος όλο και πιο πολύ το δικό του βίωμα, τη δικιά του εμπειρία. Και να βγάλει ο ίδιος τα δικά του συμπεράσματα, όχι να βγάλουμε εμείς κατά μένα τα συμπεράσματα, τα δικά μας, γενικό του βίωμα. Έτσι, αυτό θα είναι η πρώτη υποθέτηση. Προστάζω πάνω σε αυτό, δηλαδή όλη αυτή η διαδικασία της εμπειρίας και η προσοχή προς το θεραπευόμενο,
αλλά είναι και η μετοχή του θεραπευτή και η εμπειρία του θεραπευτή σε αυτό που φέρνει ο θεραπευόμενος. Και δημιουργεί μια καινούργια συνθήκη, η οποία μπορεί να προσθέσει κάτι παραπάνω στην εμπειρία που έχει ήδη ο θεραπευόμενος. Αποφεύγοντας να ερμηνεύσει ο ψυχοθεραπευτής, γιατί η ερμηνευτική είναι μια πολύ μεγάλη επιστήμη, δεν είναι κάτι απλό, να μείνει στη στιγμή να μετέχει σε αυτό που φέρνει ο θεραπευόμενος. Και αυτό από μόνο μπορεί να δημιουργήσει μια καινούργια συνθήκη και πολύ μεγάλη αλλαγή. Ίσως η προσωποκεντρική προσέγγιση διαφοροποιείται λίγο σε σχέση με τις φαινομενολογικές προσεγγίσεις ως προς το ότι είναι ένα πιο αγγλοσαξονικού τύπου. Και έτσι ο τρόπος που βλέπει την εμπειρία δεν είναι απόλυτα βασισμένος στις ιδέες της φιλοσοφικής φαινομενολογίας, αλλά κυρίως σε πιο εμπειροκρατικές προσεγγίσεις. Για τον Ρότζερς, ο υποκειμενικός κόσμος της εμπειρίας είναι και ο πιο αναμετωπικός. Και επειδή μιλάμε, τουλάχιστον οι θεωρητικοί της προσωποκεντρικής αναγνωρίζουν στον Ρότζερς στην προσέγγιση του την έννοια της εφαρμοσμένης φαινομενολογίας, νομίζω ότι δεν αποδίδει κάτι καλύτερο από το τι λέει για την εμπειρία η προσωποκεντρική. Να σας πω τα λόγια της Σίλβιας Λακ, που ήταν θεραπευόμενη του Κάρλ Ρότζερς και μιλάει για την εμπειρία της στη θεραπεία, όπου ο Δόκτωρ Ρότζερς είναι ένας μαγικός καθρέφτης, για να καταλήξει ότι αν και είχα επίγνωση ότι έστελνε ακτίνες, η φύση τους δεν ήταν αληθινά ευκρινής μέχρι το σημείο που αντανακλάστηκαν και ξεκαθαρίστηκαν από τον καθρέφτη. Υπήρχε περιέργεια για τις ακτίνες και τι αποκάλυπταν σε μένα. Η εμπειρία μου άφηνε μια ευκαιρία να κοιτάξω τον εαυτό μου όταν δεν είχε τα σημάδια από τις αντιλήψεις των εξωτερικών παρατηρητών. Και σε αυτό νομίζω ότι βρίσκει απόλυτα σύμφωνο όλες τις άλλες προσεγγίσεις. Τώρα, αν κατάλαβα καλά, αυτό που τόνισες, Γιάννα, εσύ είναι στη θεραπευτική σχέση η εμπειρία του θεραπευόμενου δεν υφίσταται, δεν υπάρχει από μόνη της, αλλά σε αυτό που εμπειράται κατά τη διάρκεια της θεραπείας ο θεραπευόμενος συμμετέχει και ο θεραπευτής. Και είναι διεποκειμενικό. Και αυτό που θα φανταζόταν κανείς ότι είναι μία ατομική εμπειρία, η εμπειρία του θεραπευόμενου, στα πλαίσια της θεραπευτικής σχέσης η εμπειρία του θεραπευόμενου γίνεται διυποκειμενική με την παρουσία του θεραπευτή. Αν το καταλάβω, νομίζω ότι κάτι τέτοιο είπε. Ναι, και το πράγμα που μας βρίσκει νομίζω ότι πάλι όλους σύμφωνοι, γιατί η εμπειρία, έτσι όπως την καταλαβαίνει νομίζω η φαινομενολογία, έχει αυτή τη στροφή προς τα μέσα που τονίσατε και οι δύο, να δω ποια είναι η εμπειρία μου, αλλά η εμπειρία δεν είναι μία ατομική υπόθεση ή μία καθαρά υποκειμενική υπόθεση. Δεν είμαι δηλαδή κλεισμένο σε έναν κόσμο, εγώ σαν υποκείμενο και έχω μία εμπειρία. Η εμπειρία είναι αποτέλεσμα πάντα των σχέσεων και των αλληλεπιδράσεων που έχω με το περιβάλλον μου, άρα και με το θεραπευτή μου. Εγώ όμως θα ήθελα να προσθέσω ή να πω κάτι που νομίζω ότι είναι βασικό στη φαινομενολογία και στην ερμηνευτική. Έτσι όπως εγώ τουλάχιστον το καταλαβαίνω, γιατί η φαινομενολογία έχει και ένα κομμάτι που λέγεται ερμηνευτική, αλλά όχι ερμηνεία, δεν εννοούμε την ερμηνεία, εννοούμε την ερμηνευτική ως φιλοσοφικό κλάδο, ή τουλάχιστον αυτό εννοώ εγώ τώρα. Γιατί ασχολούμαστε με την εμπειρία, γιατί η φαινομενολογία θεωρεί ότι ο τρόπος που έχουμε εμείς οι άνθρωποι να κατανοούμε την πραγματικότητα και ο τρόπος, μάλλον που λέει ο μοναδικός τρόπος πρόσβασης που έχουμε στην πραγματικότητα είναι μέσα από την εμπειρία μας. Αυτό είναι μια ακραία, ίσως για κάποιους, θέση,
αλλά στη φαινομενολογία ξεκινάμε από αυτό, ότι δεν έχω έναν άλλον τρόπο να αντιληφθώ την πραγματικότητα και να έχω πρόσβαση σε αυτήν, παρά μόνο μέσα από την εμπειρία μου, μέσα από το πώς δηλαδή βιώνω την πραγματικότητα. Την αντιλαμβάνω και κατ' επέκταση την βιώνω. Οπότε καταλαβαίνω ότι σε όλες τις φαινομενολογικές προσεγγίσεις το να ασχοληθούμε με την εμπειρία του θεραπευόμενου ή και την εμπειρία τη δικιά μας ως θεραπευτές είναι γιατί αυτός είναι ο τρόπος να έχουμε επαφή, να έχουμε πρόσβαση στην πραγματικότητα. Άρα είναι αναγκαία αυτή η στροφή του βλέμματος προς τα μέσα για να δω δηλαδή πώς εγώ αντιλαμβάνομαι την πραγματικότητα, πώς σχετίζομαι με αυτή και πώς την κατανοώ. Και ενδεχομένως μπορεί να σχετίζομαι και να την κατανοώ, ας πούμε τώρα μέσα στα πλαίσια της ψυχοθεραπείας, λάθος ή διαστρεβλωμένη. Αλλά είναι σημαντικός όρος εμπειρία, έτσι το καταλαβαίνω, γιατί αυτό έχουμε. Δεν μπορώ να... Δεν υπάρχει κάτι άλλο εκεί, δεν υπάρχει για τη φαινομενολογία. Ούτως ή άλλως δεν μας ενδιαφέρει αν υπάρχει μια αντικειμενική πραγματικότητα, η οποία υπάρχει, αλλά αυτή τη φορά είναι σε παρένθεση να δούμε ποια είναι η υποκειμενική μας πραγματικότητα. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι πάνω σε αυτό. Είναι. Έτσι, συνεχίζοντας τη σκέψη του Πάπου, ή τουλάχιστον νομίζοντας ότι συνεχίζω τη σκέψη του Πάπου, δεν υπάρχει τρόπος, λέει η φαινομενολογία, ο άνθρωπος να πάρει μία απόσταση από τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται και ζει τα πράγματα, σαν να είναι στο διάστημα από μια απόσταση που υπάρχει μια αντικειμενική θέαση, έτσι κάπως αντικειμενικών δεδομένων. Πάντα βρίσκεται ο άνθρωπος μέσα στον τρόπο με τον οποίο προσλαμβάνει τα πράγματα, στον τρόπο με τον οποίο τα ζει. Πάντα βρίσκεται μέσα σε μια εμπειρία. Δεν υπάρχει τρόπος να βγει έξω από αυτό. Και ο τρόπος με τον οποίο προσλαμβάνει τα πράγματα, θα λέγαμε ότι αυτό το ότι τα προσλαμβάνει κάπως τα πράγματα, συνιστά ήδη μία ερμηνεία. Δηλαδή, βρίσκεται ο άνθρωπος να κατοικεί, να προσλαμβάνει τα πράγματα, να κατοικεί έναν κόσμο ήδη ερμηνευμένο, με την ευρύτερη γενιά της ερμηνείας. Οπότε θα λέγαμε ότι στην ψυχοθεραπεία μπαίνει το θέμα της ερμηνευτικής με την έννοια αυτή, ο τρόπος της εμπειρίας, ο τρόπος που προσλαμβάνει τα πράγματα ο άνθρωπος, αυτή η ήδη ερμήνευση στην οποία βρίσκεται, κάπως να αναλυθεί, κάπως να έρθει στο φως. Και προφανώς αυτό, αυτή η εμπειρία για την οποία μιλάμε πάντα, είναι μια ζωντανή εμπειρία που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή, έτσι όπως προκύπτει στη σχέση με τον θεραπευτή. Δεν είναι ερώτημα και πρακτικό και φιλοσοφικό. Αυτά που αναδύονται τώρα στη θεραπεία, αυτά που έρχονται τώρα, προϋπήρχαν, ήταν κάπως έτσι αντικειμενικά δεδομένα, τα οποία ήταν αποθυμένα κάπου και τώρα ανασύρονται, ή πρόκειται για κάτι το οποίο μορφοποιείται αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έρχεται στη σχέση με τον θεραπευτή. Προσθέτοντας κάτι ακόμα σε αυτό που είπατε, ότι αναφεί πολλά, όπως είπα, η τάση μας, η έπειτη τάση μας είναι να ερμηνεύουμε τα πράγματα, αλλά αυτό το οποίο γράφει τώρα στο βιβλίο από όσο να μεταφράσει ο Ερνέστο Σπινέλη, το ερμηνεύοντα τον κόσμο, ο καθένα μας ερμηνεύει τον κόσμο μέσα από τα δικά του μάτια, αλλά και μέσα από τη δική του λογική, μέσα από τα δικά του βιώματα και μέσα από τον τρόπο που ο ίδιο σκέφτεται και αντιλαμβάνεται. Επομένω, σίγουρα υπάρχει η εμπειρία, το ερέθισμα και από εκεί και πέρα υπάρχει και η μνήμη και υπάρχει και η ερμηνεία που ο ίδιος δίνει. Και πολλές φορές θα μπορούσαμε ίσως να υπάρχει μια σύγκληση ακριβώς και με τις γνωσιακές θεραπείες, ότι υπάρχουν και γνωσιακές μέσα που διαστρεβλώσεις στον τρόπο με τον σκεφτόμαστε. Γιατί τουλάχιστον εμείς αντιλαμβανόμαστε τον υπαρξισμό σαν μια ομπρέλα, η οποία είναι πιο πολύ μια φιλοσοφική ομπρέλα, που από κάτω της μπορεί να χωρέσει πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις και πολλές διαφορετικές απόψεις, χωρίς να αποκλείσει τίποτα. Και οπότε συνήθως προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε τη συνδετική λέξη «και». Και αυτό είναι και εκείνο είναι και το άλλο. Επομένως, αμφίβολα, είμαστε και οι σκέψεις
μας και οι σκέψεις μας έχουν διαμορφωθεί μέσα από τα βιώματά μας και κυρίως σε μια ηλικία που η νόηση δεν είναι ανακοινωμένη ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που είναι στην ενήλικη κατάσταση. Επομένως, πολλές φορές μπορεί να χρειάζεται να ξαναδούμε και να αναθεωρήσουμε τον τρόπο με τον οποίο έχουμε ερμηνεύσει κάποια πράγματα. Αλλά την ερμηνεία την κάνουμε εμείς οι ίδιοι για τον εαυτό μας, δεν είναι θεραπευτής για μας. Αναμφίβολα το διυποκειμενικό στοιχείο είναι πολύ σημαντικό και ο θεραπευτής είναι πολύ σημαντικό να είναι εκεί και θα μιλήσουμε για την παρουσία στο βιωματικό από εδώ μετά. Γιατί αυτό είναι το καθοριστικό σημείο. Η παρουσία του θεραπευτή μέσα στη σχέση αυτή, έτσι ώστε να πολύ ωραία κατέθει και να καθρεφτιστεί η εμπειρία. Έτσι ώστε μέσα από αυτό το καθρέφτισμα να μπορεί ο ίδιος ο θεραπευόμενος να αντιληφθεί τον τρόπο με τον οποίο ζει, βιώνει και ερμηνεύει τα πράγματα. Και από εκεί και πέρα να πάρει από μόνος του τις δικές του αποφάσεις και πώς θέλει να προχωρήσει στη ζωή του από εκεί και πέρα. Δηλαδή δεν είναι ο θεραπευτής ο ειδικός ο οποίος θα του πει τι κάνει λάθος ή πώς θα έπρεπε να ζήσει τη ζωή του. Πολλές φορές πολύ χαρακτηριστικά λέει ο κ. Καρισιάδης στο Γίνες, δεν υπάρχει manual για τον τρόπο με τον οποίο θα ζήσουμε. Ο καθένας μας δημιουργεί το δικό του εγχειρίδιο και αυτή είναι και η μεγάλη πρόκληση. Οπότε ο θεραπευτής είναι εκεί για να μπορέσει να αγκαλιάσει με μια στάση ανοιχτότητας όλο αυτό που φέρνει ο θεραπευόμενος για να μπορέσει ο ίδιος να το επεξεργαστεί και να αντιληφθεί το τι ακριβώς είναι το βίωμά του και πώς ακριβώς έχει ερμηνεύσει. Να προσθέσω λίγο σε αυτό ακριβώς που είπα σε διατηνιά, το θέμα της ευθύνης, δηλαδή ότι ο θεραπευτής έχει ευθύνη για αυτό που σκέφτεται, για αυτό που νιώθει και για το νόημα που δίνει. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να πάρει την ευθύνη και να θεωρήσει αυτά ως δικές του σκέψεις, αφήνοντας το χώρο για την πρωτοβουλία στον θεραπευόμενο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και ουσιαστικό στη φαινομενολογία που σημαίνει φαίνομαι, φανερώνομαι και η φωνή έχει την ίδια ρίζα με το φως. Έτσι είναι πολύ σημαντικό λοιπόν πώς φανερώνεται και ο θεραπευτής παίρνοντας την ευθύνη για αυτό που νιώθει και για αυτό που σκέφτεται. Να προσθέσω και εγώ όπως συζητάμε και τις πολύ ωραίες επισημάνσεις των συναδέλφων, αυτό που βλέπουμε από την πλευρά του Ρότζερς και που αναδύεται και από την κουβέντα μας είναι ό,τι αφορά την κατανόηση, που είναι περισσότερο η λέξη που χρησιμοποιεί ο Ρότζερς παρά τη λέξη ερμηνεία, που αυτό κάνει ίσως μια μικρή διαφοροποίηση. Και το δεύτερο στοιχείο που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι ενώ ο θεραπευτής υπηρετεί τον κόσμο του άλλου, ταυτόχρονα υπηρετεί και μια βασική αρχή που έχει η προσωποκεντρική προσέγγιση, που είναι η τάση πραγμάτωσης. Όπου ναι μεν από τη μία πλευρά υπάρχει η αντίληψη για τον κόσμο του άλλου, ταυτόχρονα όμως αυτή η αντίληψη υπηρετεί και αυτή την τάση, που είναι μια τάση εξέλιξης και διεύρυψης του ανθρώπινου υποκειμένου, το οποίο χρειάζεται να προσθέσουμε. Μέσα λοιπόν σε όλη αυτή την διάσταση, η προσωποκεντρική βλέπει κάποιες βασικές πλευρές της εμπειρίας, που είναι πρώτον ότι είναι ενδεχομένως διαθέσιμη στην επίγνωση, και ίσως θα συζητήσουμε μετά αυτό που είπατε και για τις διαστρεπλώσεις, κυρία Θεωρακά, ότι είναι στιγμιαία, αφορά τη στιγμή που γίνεται, και εδώ πάρει το σημείο και πριν, ότι είναι ιδιωτική, προσωπική και ως ένα βαθμό μουντή, δηλαδή χρειάζεται να μπουν οι ακτίνες που λέγαμε πριν για να δοθεί φως, ότι είναι ταυτόχρονα σωματική, δηλαδή αισθητηριακή και αισθησιακή, και ότι υπόκειται σε μία ροή, σε μία διαδικασία. Θα προσθέσω το πάνω. Mm.
ήδη έχουν τεθεί τόσα θέματα και τόσα ερωτήματα ή τόσες διαστάσεις όλων αυτών που λέμε στη φαινομενολογία, το οποίο δεν ξέρω από πού να ξεκινήσουμε ή από πού να συνεχίσουμε. Γιατί έχουν υποθεί πάρα πολλά πράγματα. Δεν ξέρω αν από εσάς ήδη υπάρχει κάποια σκέψη ή κάποια ερώτηση ή κάποιο σχόλιο για όλα όσα έχουν υποθεί μέχρι τώρα, ή θέλετε να μας αφήσετε έτσι να συνεχίσουμε μόνοι μας. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Λέω Μέρικη Χαγιά και είμαι ψυχοθεραπεύτρια. Δεν είναι πολύ ξεκάθαρη με την αναφορά ή της κυρίας Κεφαλοπούλη ή της κυρίας Διαμαρέλου για την εκτίμηση της προσωπικής εμπειρίας σε σχέση δηλαδή με αυτό που αντιλαμβάνεται ο καθένας ως δική του σκέψη, αίσθηση και της πιο τεχνοκρατικής, να την ονομάσω, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο, μέτρησης της εμπειρίας αυτής ή της αίσθησης αυτής, της φαινομενολογικής αίσθησης. Είπατε για κάποια κριτήρια, για κάποιες μετρήσεις, ότι δεν είναι ακριβώς αυτό που έχει ως αίσθηση ακριβώς ο θεραπευόμενος, αλλά... Μέσα από το διάλογο αυτό αποκαλύπτεται. Δηλαδή, το τι σημαίνει για το θεραπευόμενο και το τι σημαίνει για το θεραπευτή, είναι πολύ σημαντικό να εκφραστεί. Έτσι γίνεται η συνάντηση και γίνεται η συνάντηση, οπωσδήποτε έχει μεγαλύτερη ευθύνη ο θεραπευτής για τον τρόπο αυτής της συνάντησης, με την έννοια του ορίου, δηλαδή που συναντάει το θεραπευόμενο, δηλαδή ούτε να τον παραβιάσει, αλλά ούτε και να παραβιαστεί. Και αυτό είναι το κριτήριο, αν μπορούσαμε να πούμε κριτήριο μιας επιτυχημένης συνάντησης και ερμηνευτικής. Αυτό όμως σε τι διαφέρει με τα λεγόμενα των υπόλοιπων συναδέλφων των άλλων προσεγγίσεων? Εκεί δεν ξέρω αν έχω καταλάβει καλά ότι είπατε σαν μια διαφοροποίηση της... Όχι, δεν το έχω βάλει σαν διαφοροποίηση, το έχω βάλει σαν... ως μια πρόσθεση, έτσι, του θέματος της ευθύνης. Τώρα προσθέτω και το θέμα του ορίου. Το όριο είναι η συνάντηση και δεν ανήκει ούτε στο θεραπευόμενο ούτε στο θεραπευτή. Κάθε φορά είναι το πώς συναντιό. Θέλετε και από μένα να σας κάνω μια διευκρίνηση. Σε όσα συζητήσαμε για το ότι η προσωποκεντρική είναι μια εφαρμοσμένη μορφή της φαινομενολογίας και έχουμε κάποιες προϋποθέσεις για να χαρακτηρίσουμε ότι μια συνάντηση είναι πετυχημένη. Μία από τις προϋποθέσεις είναι η τάση πραγμάτωσης και με βοήθησε πάρα πολύ και η κυρία Γιαμαρέλου εδώ που μίλησε για την έννοια της ευθύνης. Είναι και η μη κατευθυντικότητα. Είναι ένας όρος τον οποίο δεν συζητάμε πλέον πολύ συχνά και θα ήθελα να μπει στο τραπέζι μας κατά πόσο σε αυτή τη θεραπευτική σχέση που μόλις θα συζητήσουμε στη συνέχεια είναι ένας όρος για μια επιτυχημένη συνάντηση η μη κατευθυντικότητα. Είναι εξαιρετικά σημαντικός όρος, απασχολεί την προσωποκεντρική προσέγγιση χρόνια, αλλά θα ήθελα να το συνδέσω, να συνδέσω την έννοια της μη κατευθυντικότητας με την έννοια της ευθύνης που έβαλε προηγουμένως η κυρία Διαμαρέλου, η ευθύνη δηλαδή του θεραπευτή απέναντι στο θεραπευόμενό του, και επίσης αυτό που είπε η κυρία, που είπες Ευγενία και εσύ Θανάση, είπατε ότι βασικά στις φαινομενολογικές προσεγγίσεις, στη φαινομενολογία, λέμε ότι δεν ερμηνεύουμε, γιατί, όχι δεν υπάρχει γιατί, δεν ερμηνεύουμε, αλλά στη θεραπευτική σχέση δημιουργούμε τις συνθήκες εκείνες, όπου ο θεραπευόμενος μπορεί να στραφεί στην εμπειρία του, για να δει πώς ερμηνεύει ο ίδιος τον κόσμο και πώς τον κατανοεί. Άρα δηλαδή η δική μας ερμηνεία, ας το πω έτσι, είναι περιττή, αν και δεν είναι 100% αληθές αυτό που λέω αυτή τη στιγμή. Γιατί ο τρόπος με τον οποίο στρέφεται ο θεραπευόμενος μέσα του για να δει πώς ερμηνεύει τον κόσμο δεν είναι ανεπηρέαστος, το λέω έτσι, από τη δική μας την παρουσία στην θεραπευτική σχέση. Και με την έννοια αυτή θα ήθελα να πιάσω λίγο, γιατί έχουν μπει πάρα πολλά θέματα, κάτι που είπε ο Θανάσης. Ένα μεγάλο ερώτημα
σε εμάς είναι εάν οι εμπειρίες προϋπάρχουν ή όχι. Και μία απάντηση που δίνουμε στη φαινομενολογία είναι ότι οι εμπειρίες δεν προϋπάρχουν. Οι εμπειρίες δημιουργούνται στο εδώ και τώρα της θεραπευτικής σχέσης ακριβώς μέσα από αυτή τη στάση η οποία περιέχει το να στρέψω την προσοχή μου μέσα μου, να αντιληφθώ τι μου συμβαίνει, να το εκφράσω και να το ερμηνεύσω με δικά μου λόγια και έτσι να το κατανοήσω. Άρα αυτό που λέμε στην κατανοημένη έχω εμπειρίες, οι εμπειρίες μου, οι εμπειρίες κτλ. Στην φαινομενολογία παίρνουν μια άλλη χρειά και μια άλλη διάσταση. Η εμπειρία είναι κάτι που συμβαίνει στο εδώ και τώρα. Αυτό που ονόμασες Μαρία επίσης είναι πάντα σε μια ροή, είναι σαν ένα ποτάμι που κυλάει. Η προσοχή μου κομματιάζει το ποτάμι των εμπειριών που είναι η ζωή μου. Άρα λοιπόν για μας νομίζω ότι, λέω για μας ή τουλάχιστον από για μένα, η εμπειρία ή οι εμπειρίες δεν προϋπάρχουν, δεν είναι κάτι, δεν είμαστε εμείς οι άνθρωποι, λέμε στη φαινομενολογία, ένα κουτί που εμπεριέχει πράγματα ήδη διαμορφωμένα, που αν στρέψω την προσοχή μου εκεί, σε μικρότερα κουτάκια θα βρω μέσα μου ένα κουτί που λέγεται συναισθήματα, ένα κουτί που λέγεται αναμνήσεις, ένα άλλο κουτί που λέγεται επιθυμίες για το μέλλον και ένα άλλο κουτί που λέγεται συναισθήματα ή ένα άλλο σκέψεις. Αυτά όλα μπορεί να υπάρχουν μέσα μου, τουλάχιστον στη δική μου γλώσσα λέμε αδιαφοροποίητα. Η προσοχή μου και η σχέση μου με κάποιον άλλο είναι αυτή που διαμορφώνει αυτό που σήμερα αυτό που λέγεται στο εδώ και τώρα εμπειρία. Αλλά με αυτή την έννοια δεν ξέρω αν έχετε να πείτε κάτι, εγώ νομίζω ότι δεν προϋπάρχουν για τη φαινομενολογία εμπειρίες που κουβαλάω. Ήδη διαμορφωμένες. Δεν είναι ότι δεν έχω ζήσει πράγματα στη ζωή μου. Είναι σοφό. Ακριβώς αυτό. Θα ήθελες να πεις κάτι περισσότερο. Για το φόντο. Για το φόντο. Το φόντο είναι αδιαμορφοποιητό, άσχημο, με την έννοια ότι δεν έχει μορφή. Και την ώρα που σχηματίζεται η μορφή, είναι όμορφο. Δηλαδή την αίσθηση απελευθέρωσης, με την έννοια ότι τη μόνη στιγμή που είναι ελεύθερο το άτομο να αποφασίσει ή να δράσει είναι αυτή η στιγμή της συνάντησης και της επίγνωσης ή της συνάντησης με τον άλλο. Και εδώ θέλω να πω ένα παράδειγμα που τώρα όσο μιλάμε ήρθε από μια δική μας παλιά που όντας εποπτευόμενη σου σε μια φάση της ζωής μου που ήμουν πάρα πολύ κάθε και φοβόμουν πάρα πολύ και δεν χρειάστηκε, ένα ψήγμα ήταν και άλλαξε μου την οπτική και κινητοποιήθηκα. Μου είπε η Ευγενία, πώς ήρθες μέχρι το σπίτι μου και της είπα οδηγώντας προσεκτικά. Έτσι θα το κάνεις και στη θεραπεία. Αυτό ήταν. Δηλαδή ήταν απίστευτο. Απελευθερωτικό. Δηλαδή, ο τρόπος που στέκεται κάποιος, ο άλλος, και σε συναντάει, έχει και μια μαγική, έτσι, έχει αυτή τη μαγεία της ενεργητικότητας της. Και η γλώσσα. Και η γλώσσα θα χρησιμοποιήσει κανείς, γιατί φέρει ευθύνη σε αυτό που θα πει. Αυτό το λίγο, λοιπόν, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό στις φαινομενολογίες, τουλάχιστον για μένα ως φαινομενολογική θεραπεύτρια, αυτό το λίγο, το F, να μην είναι πολύ. Έτσι. Και έτσι το θυμήθηκα τώρα και είναι πολύ περά. Να προσθέσω κι εγώ κάτι, με την ευκαιρία όσο μου είπατε. Πρώτο για το φόντο, κάπως η προσωποκεντρική με την Gestalt έχουν ένα κοινό σημείο. Η προσωποκεντρική αναγνωρίζει την ύπαρξη του οργανισμού. Μπορεί ο οργανισμός να μην είναι τόσο διαμορφωμένος
όπως λέει και ο κ. Ζαρουγιάννης, ώστε αργότερα να μας επηρεάσει σε οτιδήποτε κάνουμε στη ζωή μας, αλλά υπάρχει σαν ένα σύνολο με το οποίο γεννιόμαστε και στο οποίο αναφερόμαστε κάθε φορά. Και όταν δεν αναφερόμαστε με τρόπο που να του ταιριάζει, τότε αρχίζει και δημιουργείται το άγχος και η ασυμβατότητα. Άρα ίσως είναι κάτι που θα το συζητήσουμε αργότερα με την ευκαιρία του φόντου. Έτσι ήθελα να το πω, ότι υπάρχει αυτή η έννοια στην προσωποκεντρική. Και το δεύτερο που ήθελα να πω σε αυτή την πολύ ωραία ιστορία που είπατε ανάμεσα σε εσάς, που διαμύθηκε ανάμεσα σε εσάς και την κυρία Γεωργαντά, ότι στην προσωποκεντρική μιλάμε για την τέχνη της απόκρισης, που λέει και ο προσωποκεντρικός, ο σπουδαίος θεωρητικός, ο Ιταν Σμιτ. Και σε αυτή την τέχνη της απόκρισης, που μπορεί να είναι, όπως πούμε, εντελώς στιγμιαία, μπορούν να υποθούν πάρα πολλά και να προχωρήσει ο πελάτης και εμείς πολύ μακριά. Και κάτι τέτοιο άκουσα να έγινε ανάμεσά σας. Να πω ένα παράδειγμα δικό μου, όπου βλέπεις ότι ο πελάτης έχει μία άλλη άποψη. Λοιπόν, είχα μία πελάτησα και είχε μία άσχημη εμπειρία. Ενώ για μένα ήταν κάτι διαφορετικό τελείως. Οπότε πρέπει να ακούμε τους πελάτες μας. Να ακούμε. Να ακούμε. Αυτό που λέγαμε πριν, να ακούμε πώς οι ίδιοι αντιλαμβάνονται και ερμηνεύουν την πραγματικότητά του. Ναι. Γιατί για αυτούς έχει ένα νόημα αυτό. Ναι. Και αυτό το νόημα θέλουμε να καταλάβουμε ή αυτό το νόημα να ζητούμε. Θα ήθελα, Μαρία, ξεκινώντας από κάτι που Μαρία είναι γυρίσει πάλι σε εμάς εδώ, αλλά θα ήθελα να προσθέσω σε αυτή την έννοια του οργανισμού που έβαλες, που για μας και για μας είναι πολύ, τώρα λέω για μένα, για τη δική μου την προσέγγιση, δηλαδή την προσωποκεντρική και το focusing. Εμείς χρησιμοποιούμε μαζί με την έννοια του οργανισμού και έναν άλλο όρο. Λέω όρο, η λέξη θα σας φανεί εκεί, αλλά δεν είναι αυτό που εννοούμε στην καθημερινότητα. Εμείς χρησιμοποιούμε την έννοια του σώματος. Η έννοια του σώματος στο focusing δεν είναι το σώμα το αντικειμενικό, το βιολογικό, αυτό που λέμε της ιατρικής και της βιολογίας, αλλά είναι αυτό που λέμε οργανισμό. Εάν κάτι δεν ταιριάζει στο σώμα μας, στον οργανισμό μας, είναι αυτό που θα δημιουργήσει ενδεχομένως προβλήματα ή αυτό που λέμε το σώμα ξέρει που λέει και ο Ρίτσος, ξέρει τι του πηγαίνει και ξέρει τι νιώθει και ξέρει τι καταλαβαίνει. Απλά έτσι για να βάλω έναν άλλον όρο ακόμη για το ενσώματο. Ότι η εμπειρία είναι ενσώματη, που είπες πριν, ή ο τρόπος που κατανοούμε τα πράγματα που θα έλεγε, νομίζω, ή που θα μπορούσες να πεις, Ανάση, ο τρόπος που κατανοούμε τον κόσμο, είναι γιατί η ύπαρξή μας είναι ενσώματη, υπάρχει και ένας σωματικός τρόπος, και σωματικός, σας λέω, επιμένω, στη φαινομενολογία δεν είναι το σώμα της βιολογίας, είναι αυτή η αίσθηση που έχω για το σώμα μου, είναι το σώμα που προϋπάρχει όλων και καταλαβαίνει τα πράγματα με τον δικό του τρόπο. Ήδη όμως έχουμε περάσει από την εμπειρία στη στάση του θεραπευτή και στη θεραπευτική σχέση και οι έννοιες που έχουν υποθεί μέχρι τώρα και που θεωρώ εγώ αρκετά σημαντικές και προσπάθησα να τις καταγράψω είναι στη μη κατευθυντικότητα, είναι στην ευθύνη, είναι στο ότι δεν ερμηνεύουμε αλλά δημιουργούμε συνθήκες ανάδυσης μιας νέας ερμηνείας και επανερμήνευσης του κόσμου, είναι, Θανάση, τι άλλο. Για τη θεραπευτική στάση. Πριν μιλήσω για τη θεραπευτική στάση, θα μιλήσουμε όλοι. Έτσι, απλώς να σταθώ λίγο περισσότερο σε αυτό που μας θύμισε η κυρία Γιαμαρέλου, την έννοια της λέξης φαινόμενο. Γιατί μιλάμε για φαινομενολογία, φαινομενολογικές προσεγγίσεις. Ναι, προέρχεται από τη ρίζα φα, φως, φανερώνω, φαίνομαι, αυτό που έρχεται σε εμφάνεια. Δηλαδή, ο τρόπος που μου μιλούν τα πράγματα, ο τρόπος που προσλαμβάνουν τα πράγματα, ο τρόπος που μου φανερώνονται τα πράγματα, οι καταστάσεις, οι άλλοι άνθρωποι. Εδώ προσέξτε, ο τρόπος που μου φανερώνονται, δηλαδή ο τρόπος που προσλαμβάνω τα πράγματα, δηλαδή η έμφαση στην εμπειρία. Όταν λέμε έμφαση στο φαινόμενο, υπονοείται σε αυτή τη φράση έμφαση στην εμπειρία, δηλαδή στο πώς προσλαμβάνω τα πράγματα, πώς μου μιλούν τα πράγματα. Και σε ό,τι αφορά αυτόν τον τρόπο με τον οποίο συγκροτείται η εμπειρία, να βάλω δύο σκέψεις έτσι παραπάνω, για εμάς τουλάχιστον, γιατί δεν θα κάνουμε σε εμάς.
η εμπειρία δεν είναι κάτι το, ας πούμε, απροϋπόθετο. Συγκροτείται μέσα σε κάποιο πλαίσιο. Ο κάθε άνθρωπος γίνεται βρίσκοντας τον εαυτό του ήδη ερημένο μέσα σε ένα πλαίσιο κατανόησης των πραγμάτων, ένα πλαίσιο μέσα από το οποίο τα πράγματα μου μιλούν. Λέω πλαίσιο γιατί τα πράγματα δεν είναι απομονωμένα το ένα από το άλλο, δηλαδή είναι ένα, πρόκειται για ένα πλαίσιο αλληλοπαραπομπών, αλληλοσυσχετήσεων, αλληλονοηματοδοτήσεων, έτσι ένα συνεκτικό πλέγμα που εμείς το ονομάζουμε με βάση το χαϊδιδεριανό όρο κόσμος. Λέμε, ο άνθρωπος είναι πάντα εν το κόσμο. Εν το κόσμο είναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος σχετίζεται με τα πράγματα εκεί έξω απλώς, αλλά ότι τα πράγματα με τα οποία σχετίζεται είναι συνεκτικά νοηματοδοτημένα μέσα σε ένα πλέσμα υλοπαραγωγών και αλληλοσχετίζων, ένα πλαίσιο δηλαδή. Κατανόησης, πρόσληψης. Ο κάθε άνθρωπος βρίσκει τον εαυτό του ήδη ερημένο μέσα σε έναν κόσμο. Σε έναν τρόπο δηλαδή πρόσληψης των πραγμάτων. Έναν τρόπο που προσδιορίζεται από τον πολιτισμό του, τη γλώσσα του, τους γονείς του, το σχολείο του, τις αξίες, τα εργαλεία, το κάθε τι. Και μέσα σε αυτό παίρνει τη μορφή του. Γίνεται Dasein, δηλαδή. Το Dasein είναι η λέξη Da, είναι ένα επίρρημα που σημαίνει εδώ, εκεί, αλλά βασικά σημαίνει μία ανοιχτότητα, μία διανοιχτότητα, στην οποία του παρουσιάζεται είναι, μορφοποιείται το είναι. Dasein σημαίνει αυτή η διανοιχτότητα μέσα στην οποία μορφοποιείται ένα είναι. Διανοιχτότητα και η μορφοποίηση του είναι συμπάρχουν την ίδια στιγμή, δεν προϋπάρχει η διανοιχτότητα, γίνεται η διανοιχτότητα. Οπότε λέμε, αυτό μέσα στο οποίο βρίσκει τον εαυτό του ο άνθρωπος, δηλαδή αυτός ο κόσμος μέσα στον οποίο προκύπτουν οι μορφοποιήσεις, το Dasein, δηλαδή σχηματοποιείται η ύπαρξή του, αυτό συγκροτεί την εμπειρία. Μέσα από αυτούς τους όρους συγκροτείται η εμπειρία έτσι όπως μορφοποιείται εκείνη τη στιγμή στη σχέση με τον θεραπευτή. Όλο αυτό το πράγμα το ονομάζουμε, το ονόμασα πιο πριν, ερμήνευση, μια προερμήνευση αν θέλετε. Και αυτή η ερμήνευση, δηλαδή αυτός ο τρόπος με τον οποίο συγκροτείται η ύπαρξή του, αυτό είναι που ενδεχομένως να έρθει στη θεραπεία. Η ερμηνευτική στη ψυχοθεραπεία δεν έχει να κάνει με τις εξηγήσεις σε όρους ενός θεωρητικού μοντέλου. Δηλαδή, παίρνω την εμπειρία του συγκεκριμένου ανθρώπου και προσπαθώ να την εξηγήσω, να την μεταφράσω σε όρους ενός έτοιμου εξηγητικού σχήματος. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Καθόλου με αυτό. Η φαινομενολογία προσπαθεί να κρατήσει μια απόσταση από τα έτοιμα εξηγητικά σχήματα, τις έτοιμες θεωρίες. Περισσότερο είναι να διευκολυνθεί το θεραπευόμενος, να υπάρξει αυτή η ατμόσφαιρα, αυτή η συνθήκη, μέσα από την οποία θα αναδυθεί η εμπειρία του και θα τεθεί υποερώτηση το πώς συγκροτείται αυτή η εμπειρία, τι σημαίνει αυτή η εμπειρία. Ως προς αυτό, ως προς τον τρόπο συγκρότησης της εμπειρίας, μία διαφοροποίηση, ενδεχομένως διαφοροποίηση, δεν ξέρω αν είναι διαφοροποίηση, αλλά καλό είναι να υπάρξουν και διαφοροποίηση, έτσι δεν είναι, δηλαδή πώς θα υπάρξει συνάντηση αν δεν υπάρξει διαφοροποίηση, δεν είναι. Σε σχέση με την φράση «βάση πραγμάτωσης» που ακούστηκε. Δεν ξέρω αν είναι διαφοροποίηση ή αν είναι διαφορετικός φωτισμός. Για την Dasein's ανάλυση, το «γίνομαι ύπαρξη» δεν έχει να κάνει τόσο με κάποιους ενδογενείς, πώς να το πω, μηχανισμούς, κάποιες ενδογενείς τάσεις, οι οποίες διψούν για μια αυτοπραγμάτωση. Έχει περισσότερο να κάνει με την ανταπόκριση ενός σε ένα κάλεσμα. Έρχεται κάτι και με βρίσκει. Κάτι αδιαφοροποίητο, κάτι τυφλό, κάτι που ίσως να είναι μια διαταραχή. Ίσως να είναι το χαμόγελο της μάνας ή ο ήχος της μάνας στο βρέφος που του μιλάει. Έρχεται κάτι και με βρίσκει. Και ανταποκρινόμενος σε αυτό που με βρίσκει, εγώ αρχίζω και γίνομαι. Αν δεν ανταποκριθώ, δεν γίνομαι. Δεν προκύπτει δηλαδή κάτι. Οπότε, το γίνομαι ύπαρξη έχει να κάνει περισσότερο με αυτή τη συνομιλία. Το κάλεσμα και την ανταπόκριση.
Εδώ αρχίζουν οι διαφοροποιήσεις, μάλλον. Να επανέλθω σε δύο βασικά θέματα. Νομίζω και να προσπαθήσω και εγώ να απαντήσω στο ερώτημα του Παύλου για την στάση του θεραπευτή. Να ξαναφέρω λίγο το θέμα της ευθύνης που έφερε η Γιάννα, γιατί νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, η ευθύνη του θεραπευτή. Ο θεραπευτής έχει πολύ μεγάλη ευθύνη ακριβώς για να έχει επίγνωση το τι συμβαίνει στον ίδιο και το πού ο ίδιος βρίσκεται, το πόσο, όπως είπαμε, δημιουργεί το κόσμο, ποιες είναι οι δικές του κόκκινες γραμμές, ποιες είναι οι δικές του καταλήψεις, τι είναι τα πράγματα που ακριβώς ο ίδιος φέρνει μέσα στη συνάντηση. Μπορέσει στο βαθμό που μπορεί βέβαια και ποτέ τελείω ο σύντροφος να το βάλει λίγο στην άκρη για να συναντήσει τον άλλο με έναν τρόπο όσο δυνατόν πιο ικανικτό σε αυτό που φέρνει ο άλλος. Και γι' αυτό είναι και τόσο πολύ σημαντική η διαδικασία της προσωπικής ψυχοθεραπείας. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό ο θεραπευτής να έχει ο ίδιος περάσει μέσα από τη διαδικασία, να έχει έναν όσο τον μεγαλύτερο βαθμό αυτογνωσίας, αν το μπορούσαμε να το πούμε έτσι. Δεν είναι κάτι που ποτέ σταματάει, ούτε φυσικά βέβαια οι ψυχοθεραπευτές έχουν λύσει όλα τα δικά τους προσωπικά προβλήματα, αλλά τουλάχιστον χρειάζεται να έχουμε την επίγνωση αυτό. Επομένως, αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι ευθύνης και επίσης ένα μεγάλο κομμάτι ευθύνης είναι αυτό που κάπως λίγο διαφορετικά ο Θανάσης με την έννοια του πλαισίου. Γιατί πάντα δεν σαφώς ζούμε και υπάρχουμε μέσα σε ένα πλαίσιο. Το πλαίσιο της ψυχοθεραπείας είναι ευθύνη του θεραπευτή να μπορέσει και να το θέσει και να το κρατήσει. Και εκεί θα μπορούσαμε να μιλήσουμε επίσης αυτό που έφερε η Γιάννα για τα όρια. Έτσι, πώς κρατιώνται τα όρια και πώς ακριβώς διδάσκουμε ίσως και μέσα από τη δική μας τάση την οριοθέτηση. Γιατί πάντα είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα του εξωτερικού μας. Η δυνατότητά τους να μπορούν και ήδη να οριοθετηθούν απέναντι στους άλλους και απέναντι στις σχέσεις τους. Επομένως, η δημιουργία του πλαισίου είναι ευθύνη του θεραπευτή και χρειάζεται να μπορεί να έχει την ικανότητα ναι μεν να είναι ανοιχτός, αλλά ταυτόχρονα να είναι και σταθερός. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Επίσης, μια σημαντική, νομίζω, παράμετρος εδώ που δεν ξέρω πώς ακριβώς το βλέπουν και οι υπόλοιπες προσεγγίσεις, είναι το θέμα της αυτοαποκάλυψης του θεραπευτή. Αναμφίβολα, τουλάχιστον στο δικό μας μυαλό, αυτή η διχοτημενική συνάντηση, αυτή η συνύπαρξη με έναν άλλον, δεν έχει τα ίδια χαρακτηριστικά που θα έχει μια πιο ψυχαναλυτική προσέγγιση της απόλυτης αντιφάνειας και ενδετερότητας και μη αποκάλυψης που θα πεθεί. Βέβαια, ο θεραπευτής πρέπει ακριβώς και πάλι να έχει πολύ μεγάλη ευθύνη και πολύ μεγάλη επίγνωση του τι αποκαλύπτει, γιατί το αποκαλύπτει, πότε το αποκαλύπτει, εάν αυτό το αποκαλύπτει για δικό του όφελος ή για όφελος του θεραπευόμενου. Και γι' αυτό νομίζω ότι μια πολύ σημαντική κατευθυντήρια γραμμή που θέτει και ο Αμερικάνικος Σύλλογος Ψυχολόγων στο θέμα της θεοντολογίας είναι πάντα η ερώτηση: Is this in the best interest of the client? Είναι αυτό κάτι που πραγματικά θα βοηθήσει τον άλλον ή είναι κάτι που έχει ήδη αποτελεί. Εάν για κάποιον λόγο νιώθουμε ότι αυτό έχει πιο πολύ να κάνει με εμάς παρά με εκείνον, είναι καλύτερα να μην προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε μορφή αυτοκάλυψης. Ναι, γιατί είναι και οι λέξεις που χρησιμοποιούμε δεν είναι ακριβώς το τι θα πούμε, είναι το πώς θα το πούμε και το πότε θα το πούμε. Η έννοια του timing επίσης είναι πολύ σημαντική μέσα στο όποιο μοίρασμα χρειάζεται να γίνει ή μπορεί να γίνει μέσα στη θεραπευτική ώρα. Η στάση του θεραπευτή για την υπαρξιακή προσέγγιση είναι μια στάση, όπως είπα, ανοιχτότητας αλλά και αυθεντικότητας. Καλείται να είναι αυτός του και δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο από αυτός του, γιατί ο απέναντι σίγουρα καταλαβαίνει πότε είμαστε αληθινοί. Αλλά αυτή η αυθεντικότητα, όπως πολλές φορές λέμε στο γίνεσθε, δεν σημαίνει ότι απλά λέω ότι είμαι ότι είμαι πάλι. Είμαι αυτός που σημαίνει ότι κάνω ό,τι μου αρέσει. Έτσι, πάντα υπάρχει το κομμάτι της ευθύνης.
ευθύνης και της επίγνωσης του ακριβώς τι είναι αυτό που λέω, πώς θα το ακούσει ο απέναντι, τι αντίκτυπο θα έχουν τα λόγια μου. Γιατί χρειάζεται να θυμόμαστε ότι παρόλο που πιστεύουμε σε μια στάση ισοτιμίας, ο θεραπευόμενος μας παίρνει πολύ σοβαρά τα λόγια. Οπότε εμείς ναι, μεν προσπαθούμε να κρατήσουμε μια στάση ισοτιμίας, έχοντας μια στάση μη γνωρίζοντας, not knowing, γιατί δεν γνωρίζουμε τι είναι αυτό που μας φέρνει, τι είναι το καλύτερο για εκείνον και ότι χρειάζεται και εμείς να το ακούσουμε. Αλλά από την άλλη, είναι χρειάζεται να έχουμε κατευθύνει ότι οι λέξεις μας και το τι θα πούμε και το πώς θα το αντιμετωπίσουμε θα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αν μπορούσα να το παρομοιάσω, θεραπευτής θεραπευόμενο, θα έβαζα γονιό μου παιδί. Είναι πολύ βασικό, όπως και ένας θεραπευτής αναπνευόμενο, να ξέρει τι θα πει πρώτα και πώς θα το πει βασικά. Αλλά και τι θα πει βασικά και τα λεφτά. Η ευθύνη, όπως και ένας γονιός, είναι πολύ βασικό, έτσι και στον θεραπευτής αναπνευόμενο. Δεν βλέπω διαφορές. Η επίγνωση και στο γονιό αλλά και στο θεραπευτή είναι το ίδιο για μένα πάλι. Η σχέση με αυτή που δημιουργείται μέσα από το ανοιχτό κλίμα από την επικοινωνία που δημιουργείται πάντα πολύ ένα βιβλίο. Μπορεί ο θεραπευόμενος να μην έχει τέτοια πρόθεση, αλλά αν θέλει ο θεραπευτής καλείται να το αναπτύξει όλο αυτό το κλίμα. Τώρα αυτό που λέγατε, αυτό μου θύμισε. Εγώ δεν έχω κάποιο προσωπικά, δεν ξέρω εσένα, και εγώ δεν έχω προσωπικά καμία αντίδραση σε αυτό. Θεωρώ ότι υπάρχει μια μορφή ρηπάρεντη. Αυτό μου θύμισε. Μια ανορθωτική εμπειρία. Μου θύμισε το γονιό. Να είναι μια ανορθωτική εμπειρία. Και άλλο να λειτουργήσουν κατά έναν τρόπο σαν διαφορετική μορφή. Τους γονείς που μπορούν να δεν το ξενίζει αυτό που κάνετε με την παραδείγμα. Να προσθέσω λίγο στο κομμάτι της ευθύνης και το την ευθύνη του θεραπευτή να διαφοροποιηθεί. Γιατί αλλιώς είναι ένα μέσο μέσα από τη θεραπευτική σχέση να μάθει και ο θεραπευόμενος να διαφοροποιείται. Και ειδικά σε πιο δύσκολες συνθήκες και παθολογίες. Και θα ήθελα να βάλω τους δύο πυλώνες που είναι υποστήριξη και πρόκληση. Το να υποστηρίζω τον θεραπευόμενο είναι πολύ σημαντικό, αλλά αυτό έχει και ένα όριο, γιατί μπορεί να καταλήξει να γίνει εξαρτημένος. Δηλαδή το πού σταματάει η υποστήριξη και αρχίζει η πρόκληση, πότε χρειάζεται την υποστήριξη και πότε την πρόκληση, γιατί είναι δύο θέματα τα οποία φέρει από το παιδί, από τη ζωή του, και η αυτορύθμιση αυτών των δύο πυλώνων είναι που δημιουργεί τα θέματα και αυτή την απορρίθμιση. Είναι πολύ σημαντικό και έχει αυτός ο παράγοντας είναι πολύ σημαντικό και έχει να κάνει με αυτό που συμβαίνει την κάθε στιγμή. Δηλαδή αυτό δεν μπορώ να το ξέρω ή να το έχω στο νου μου ότι την άλλη φορά που θα πάω στη θεραπεία χρειάζεται να κάνω αυτό. Βάζω λοιπόν το θέμα αυτό. Και αυτό. Που είναι μέσα στην ευθύνη του θεραπευτή επίσης. Αν κατάλαβα, μόνο να τσεκάρω λίγο. Την έννοια, έτσι όπως χρησιμοποιείς τη λέξη πρόκληση, εννοείς τη διαφοροποίηση ή εκφρασμένη διαφοροποίηση. Εκφρασμένη διαφοροποίηση. Δηλαδή χωρίς να χάσω τον. Έχεις δίκιο, σε υποστηρίζω χωρίς να χάσω τον. Ναι, θέλω να πω κάτι για το χρόνο. Κανονικά έπρεπε να τελειώσουμε και μισή η ώρα. Μας έδωσαν 10 λεπτά παραπάνω, άρα σε 5 λεπτά τελειώνουμε.
Εμείς καθόμαστε και παραπάνω, αλλά εντάξει. Δηλαδή όλα θα πάνε 10 λεπτά παραπάνω. Δεν ξέρω, μας είπαν ότι έχουμε μέχρι παρά 20. Έχουμε πάρει 10 λεπτά. Απλά το λέω και για εσάς, σε περίπτωση που θέλετε να συμμετέχετε. Να προσθέσω λοιπόν πολύ σύντομα, γιατί αυτό είναι απαραίτητο, μια και μιλάμε, εγώ τουλάχιστον εκπροσωπώ και την προσωποκεντρική, ότι ο θεραπευτής χρειάζεται, όπως θα πει πολύ ωραία, να έχει κάνει προσωπική θεραπεία και η προσωπική αυτή θεραπεία ορίζεται από τις θεραπευτικές συνθήκες. Και αυτή είναι η θεωρία θεραπείας του Carl Rogers, που βασίζεται στην ενσυναίσθηση, την αυθεντικότητα, όπως πολύ ωραία είπατε, και την αποδοχή, που είναι μια πολύ δύσκολη έννοια και εξυπηρετεί πάρα πολύ την έννοια της ισοτιμίας που αναφέρεται, που είναι βασική στην προσωπική προσέγγιση. Δηλαδή, οι θεραπευτικές συνθήκες, οι συγκεκριμένες, χρειάζεται να εξασφαλίζονται σε συνθήκες ισοτιμίας και βέβαια χωρίς καμία επίδειξη εξουσίας. Η εξουσία είναι μια κομβική έννοια στην προσωποκεντρική και ο θεραπευτής χρειάζεται να απεμπολίσει στο βαθμό που μπορεί ως πρόσωπο, γιατί ο θεραπευτής είναι ένα πρόσωπο και δεν είναι τυχαία η μετατροπή του όλου στην προσωποκεντρική από client σε πρόσωπο για τον πελάτη. Το ίδιο αντιστοιχεί και στον θεραπευτή. Ο θεραπευτής γίνεται πρόσωπο και ο πελάτης γίνεται πρόσωπο μέσα από αυτή τη θεραπευτική διαδικασία που σε συνθήκες ισοτιμίας εξασφαλίζει την προσωπική ανάπτυξη του πελάτη ως προσώπου που είναι και τη δική του, που είναι ταυτόχρονα και μια εκπαιδευτική διαδικασία. Με αυτή την έννοια, όχι ότι ταιριάζει ακριβώς με την έννοια του γονεϊκού ρόλου, αλλά ότι υπάρχει μια εκπαιδευτική διαδικασία στην θεραπεία, κάτω από συνθήκες ισοτιμίας βέβαια, το δεχόμαστε και εμείς στην προσωπική. Πολύ σύντομα, γιατί δεν έχουμε τον πληθυσμό. Λέγομαι Έρση Κουμέλη, είμαι ψυχαναλύτερη ομάδας, συνεργάτη στο προσωπικό κέντρο. Μου δώσατε την αφορμή για μια ερώτηση που με απασχολούσε την τελευταία ώρα. Είναι αν υπάρχει κάποιο δίκτυο ασφαλείας για τις εξουσιαστικές τάσεις των θεραπευτών. Γιατί βεβαίως είναι απαραίτητο και ήταν πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, η προσωπική θεραπεία, η οποία όμως δεν μπορεί να είναι πανάκια, δηλαδή δεν έχουμε μέτρηση και είναι πάρα πολύ εύκολο να χειριστούμε τον θεραπευόμενο, να τον χρησιμοποιήσουμε, αν στην πρακτική, ας πούμε, υπάρχει κάποιο δίκτυο ασφαλείας. Πέρα από την εποπτεία, που είναι ένα δίκτυο ασφαλείας για τον θεραπευτή και για τον θεραπευόμενο, η συνεχής εκπαίδευση και επανατοποθέτηση του θεραπευτή είναι τουλάχιστον για τη δική μας την προσέγγιση απαραίτητη, γιατί ο Rogers μιλούσε πάντα για freedom to learn. Είναι συνεχώς μια μαθησιακή διαδικασία και για τον θεραπευτή και αν τυχόν τέτοιες εντοπιστούν σημεία, χρειάζεται μέσω της επεξεργασίας και της αυθεντικότητας κυρίως, ποιος είμαι εγώ σαν πρόσωπο, γιατί χρειάζομαι την εξουσία, πώς την δείχνω, να επανατοποθετούνται. Και εμείς από συνεχή εκπαίδευση και από την εποπτεία, που για μας είναι το απαραίτητο εργαλείο, χωρίς αυτό η θεραπεία είναι πραγματικά στον αέρα, όχι μόνο για τον θεραπευόμενο, αλλά και για τον θεραπευτή. Θέτει σε κίνδυνο, ας το πούμε έτσι, όχι μόνο τον θεραπευόμενο, αλλά και τον ίδιο τον θεραπευτή. Αυτό μπορώ να σας πω. Και εγώ πέρα από την εποπτή, όμως ουσιαστικά δεν μπορώ να δω κάτι άλλο. Εντάξει, μπορώ να πω ότι η καλή πίστη, η θέληση και όλα αυτά δεν αρκούν. Είναι φόλο. Ναι, παρακαλώ. Ίσως να έρθει μια απάντηση σε αυτό, επομένως την προηγούμενη κυρία, ότι πολλές φορές ίσως είναι καλύτερα να ενθαρρύνεται ο θεραπευόμενος, εάν, μάλλον, καταρχήν πολλές φορές μπορεί ο θεραπευτής να ελκύει ο θεραπευόμενος, γιατί ακριβώς είναι τέτοιο το πλαίσιο και επομένως το πεδίο στο οποίο πάει να μπει ο θεραπευόμενος πολλές φορές, αν είναι κακοποιητικό εξουσιαστικά, να συναντήσει κάτι τέτοιο. Νομίζω πως είναι μια βάση να ξεκινήσει κανείς από το ότι καλύτερα να κάνεις φάρμα τύπου Α παρά φάρμα τύπου Β. Δηλαδή, καλύτερα, εάν νιώσει ο θεραπευόμενος ότι ο θεραπευτής είναι εξουσιαστικός, να
αποχωρήσει και να το βρει μπροστά του σε επόμενους θεραπευτές, έτσι ώστε να αντιμετωπίσει το δικό του θέμα, αν πραγματικά είναι δικό του, παρά να πέσει στο σφάλμα του Β, που είναι να κακοποιηθεί ξανά και ξανά, έτσι όπως ο ίδιος έχει συνηθίσει τη ζωή του. Μιλάτε για το θεραπευόμενο. Μιλάτε για το θεραπευόμενο. Ναι, να μπορεί να. Στην ουσία να υπάρχει τέτοιο πλαίσιο, ώστε καλύτερα να φύγει και να αντιμετωπίσει τα ίδια θέματα ξανά και ξανά, εφόσον είναι δικά του και δεν είναι. Δηλαδή είναι δική του προβολή, παρά να υποστεί κακοποίηση, θεωρώντας ότι είναι δική του προβολή. Δηλαδή αυτό που πραγματικά πρέπει να σκεφτεί ότι πρέπει να του το αντιληφθεί. Ναι, να υπάρχει η ανοιχτότητα του πεδίου από την πλευρά του θεραπευτή. Αν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει στάση. Παρακαλώ. Ναι, αυτό θα ήθελα να πω. Ναι, ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ενώ είμαι πολύ κοντά στις προσεγγίσεις που πρεσβεύετε, ακούγοντάς σας δημιουργήθηκε ανάγκη για ένα άλλο στρογγυλό τραπέζι, για να ανοίξουμε αυτά που δεν μιλάμε έξω από αυτά που έχουμε μάθει στις εκπαιδεύσεις μας. Και τι αναρωτιόμουν, π.χ. πόσο πραγματική είναι μη κατευθυντικότητα από τη στιγμή που την ώρα της θεραπείας συνδημιουργούμε μια κατάσταση. Μόνο με τις ερωτήσεις που θα κάνω ως θεραπευτής, κατευθύνω όλη τις ερωτήσεις. Αυτό είναι το ένα. Και πόσο δεν με κατευθύνει ο πελάτης και πόσο... Δηλαδή, στα βιβλία είναι πολύ ωραία, αλλά εγώ θα ήθελα να έχουμε άλλο ένα τραπέζι για να μιλήσουμε για την πρακτική της θεραπείας. Εκτός βιβλίων. Δεν αμφιβάλλω, σαφώς οι εκπαιδεύσεις μας έτσι μας έχουν διαμορφώσει και οφείλουμε να τις ακολουθούμε. Αλλά πόσο ακολουθούμε. Το ίδιο το θέμα της ισοτιμίας, την οποία πρεσβεύω 100%, κυρία Κεφαλαιοπούλου, που την αναφέρατε. Αλλά πόσο ισότιμοι είμαστε όταν έρχεται ένας άνθρωπος μέσα στον πόνο και ευάλωτος. Και πόσο η κυρία Κουνένη θεώρησα ότι ήταν εξαιρετικά σημαντικό αυτό που έφερε. Πόσο προστατεύονται οι θεραπευόμενοι από την κακή πρακτική. Είναι ένα πιο σκοτεινό τραπέζι, αλλά θα ήταν πολύ ωραίο να δημιουργήσουμε. Και ίσως το κάνουμε οι εταιρείες μαζί, σαν θέμα ημερίδας. Γιατί πιστεύω ότι μπορούμε να μοιραστούμε πολύ ωραία πράγματα με την καλή πρόθεση όλων μας. Να θα κάνουμε ημερίδα τον Ιούνιο. Τέλεια. Ωραία, να ένα θέμα. Σας ευχαριστώ πάντως, γιατί ήταν έτσι. Κατερίνα, ευχαριστώ. Μου προκαλέσατε συναισθήματα, συνδημιουργήσαμε πολύ ωραία πράγματα. Θα ήθελα πρωτού τελειώσω όμως να μην αφήσω σχολεία στο κάτι, γιατί αφορά λίγο προσωπικά τον προσωπικά του λαού για την προσέγγιση. Είπες να ανάγει για την τάση πραγμάτωσης. Είπες για τάση πραγμάτωσης σε εμάς, δηλαδή στους προσωποκεντρικούς, υπάρχει τάση πραγμάτωσης, δεν την εννοούμε μηχανιστικά. Και ούτε και αυτή, αλλά είναι μια μεγάλη διαφορά που έχουμε τώρα οι φαινομενολόγοι από εδώ και οι υπαρξιστές από εδώ. Ωραία, έτσι σχηματικά τώρα και λίγο χιουμοριστικά. Έτσι όπως εγώ καταλαβαίνω τάση πραγμάτως, δεν καταλαβαίνω σαν ένα μηχανισμό ή σαν μια, όπως προσπάθησες να το περιγράψεις εσύ, αλλά όσο ασχολούμαι με αυτή την έννοια, είναι αυτό που εμείς λέμε είναι η ζωή που θέλει να ζήσει. Και όχι η ζωή προστάτοντα, θα έλεγε ο Χάιντεγκερ, ή το είναι προστάτοντα. Με την τάση πραγμάτωση εννοούμε ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι μέσα στον οργανισμό υπάρχει ζωή που θέλει να ζήσει. Μέχρι εκεί. Έκανα και εγώ ένα σχόλιο. Έτσι δεν έχω. Παρακαλώ. Και να ζήσει καλά. Αυτό είναι άλλο. Αλλά καταρχάς θέλει να ζήσει. Αυτό που λέει ο Σπινόζα το φωνά του. Είναι ένα σχόλιο. Εγώ θα συμφωνούσα και να ζήσει καλά. Εντάξει, στο βάλω. Για να τονίσουμε και λίγο την διάσταση του ρόλου. Να ζήσει καλά. Άλλο χρειάζεται να. Ναι. Θα ήταν ωραία τώρα να συνεχίσουμε στη βάση των διαφοροποιήσεων. Γιατί βεβαίως το ζω δεν είναι κάτι δεδομένο και αυτονόητο. Δηλαδή έχει μέσα του το πεθαίνω. Εξ αρχής ο άνθρωπος πεθαίνει τη ζωή του, εξ αρχής η ζωή γίνεται ζωή. Η ύπαρξη γίνεται όντως ύπαρξη, στο βαθμό που μπορεί να αντέξει, να δει και να συνομιλήσει με τα ρήγματα, με τους θανάτους, είτε κυριολεκτικούς είτε μεταφορικούς. Δηλαδή το είναι προς θάνατο,
δεν σημαίνει κάποια θανατολαγνία. Σημαίνει δες βρε άνθρωπε ότι η ζωή σου είναι διαρκώς διαρρηγματοποιημένη ρήγμα από θανάτους. Και μην κάνεις πως δεν το βλέπεις. Μην διολυσταίνεις σε μια επιφάνεια έτσι τάχα μου ήσυχης και ευτυχισμένης ζωής. Η ζωή είναι αληθινή ζωή όταν περνάει μέσα από αυτά, μέσα από τις σκοτεινές. Το σκοτάδι και το φως όλο μαζί τη ζωή. Και να θέσω άλλη μια διαφοροποίηση. Περνάει γιατί θέλει να ζήσει. Άλλη μια διαφοροποίηση, αλλά ίσως δεν προλαβαίνουμε να το πούμε στην... σε σχέση με τη στάση του θέματος. Ναι, μετά. Από μένα πολλά λεπτά. Τώρα, να φτάσουμε στο καλύτερο τώρα. Ήταν ένα ζέσταμα το πριν. Ήταν ένα πραγματικό στρογγυλό τραπέζι. Που πιστεύει σε αυτή τη φάση αυτών των πραγμάτων, αλλά υπάρχει και η Ευρωπαϊκή Σχολή, την οποία είναι και το design, όπου η φύση του ανθρώπου δεν είναι μόνο καλή, δεν είναι μόνο προς την αυτοκαρμάτωση, αλλά υπάρχει και αυτή η εντροπία που μας οδηγεί στο πολλές φορές αυτό το καταστροφικό κομμάτι. Επομένως, υπάρχουν και οι δύο τάσεις μέσα και υπάρχει ένας πόλεμος. Μία σύγκρουση. Αυτή νομίζω η σύγκρουση είναι, εάν θα μιλούσαμε για ψυχοδυναμικές θεωρίες, η βασική ψυχοδυναμική σύγκρουση. Ανάμεσα στα ίσκορα της ανάδειας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Πρώτη φορά το